Καλό. Λέει ο Μέγας Αντώνιος στις παρενέσεις του περί ήθους ανθρώπων και χρηστής πολιτείας που βρίσκονται στην Φιλοκαλία. Λέγει ο Μέγας Αντώνιος λοιπόν στις παρενέσεις του αυτές ότι το καλό είναι αφανές, όπως και όλα όσα βρίσκονται στον ουρανό, γιατί το αληθινά καλό είναι ο Θεός, ο μόνος αγαθός. Και αυτός που ενώνεται με τον Θεό, αυτός είναι ο αληθινά καλός και αυτός είναι που πράττει το αληθινά καλό. Δεν υπάρχει κανένα καλό χωρίς τον Θεό. Το Θεό με ενεργούντος εν ημίν, γράφει και διδάσκει ο Μέγας Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος της Θεσσαλονίκης, αμαρτία πάντο παροιμών γινόμενων. Όταν δεν ενεργεί ο Θεός μέσα μας, όταν δεν είμαστε με τον Θεό, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά μόνο αμαρτίες. Ο Θεός λοιπόν είναι ο αγαθός, ο μόνος αγαθός και όποιος ενώνεται με τον Θεό γίνεται αγαθός και πράττει το αγαθό. Και ο Θεός θέλει το καλό να γίνεται αφανός, να γίνεται ταπεινά. Γι' αυτό και λέει ο Μέγας Αντώνιος ότι είναι αφανές το καλό. Ο Κύριος μας δίδαξε όταν κάνουμε ελεημοσύνη, όταν νηστεύουμε, όταν προσευχόμαστε, όλα αυτά να τα κάνουμε κρυφά, μυστικά, ή δυνατόν κανείς να μην το καταλαβαίνει. Και ο Θεός ο ίδιος βλέπουμε πως ενεργεί με μία κρυφιότητα και με μία ταπείνωση, άπειρη ταπείνωση και χωρίς να κάνει κάποιο εκοφαντικό, θα λέγαμε να κάνει πράγματα εκοφαντικά και πράγματα που να καταπλήττουν. Βεβαίως, αν κανείς εμβαθύνει σωστά μέσα στην κτήση και τη δημιουργία, καταπλήττεται από το μεγαλείο και το κάλος και τη σοφία που υπάρχει στο σύμπαν. Αλλά ο Θεός ποτέ δεν κάνει κάτι από επίδειξη και μας δίδαξε και εμάς τίποτε να μην κάνουμε επιδεικτικά και για να αρέσουμε στους ανθρώπους ή να γίνουμε έτσι φανεροί και να εντυπωσιάσουμε τους ανθρώπους. Το αληθινά καλό είναι αφανές, όπως και όλα όσα βρίσκονται στον ουρανό και ο ίδιος ο Θεός κρύβεται κατά κάποιον τρόπο και φανερώνεται σε αυτούς οι οποίοι τον αναζητούν και καθαρίζουν την καρδιά τους και σε αυτούς οράται. Το κακό αντίθετα, λέει ο Μέγας Αντώνιος, είναι φανερό, όπως και όλα όσα είναι στη γη. Το καλόν αφανές εστίν ως τα εν το ουρανό. Το κακόν φανερόν εστί ως τα εν τη γη, ότι δεν έχει σχέση με τον Θεό, ότι υπηρετεί τον πονηρό, το κακό, αυτό προσπαθεί να κάνει θόρυβο και γίνεται φανερά και προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή ο διάβολος και τα όργανα του. Και ακριβώς αυτό λέει εδώ ο Μέγας Αντώνιος, ότι το κακό είναι φανερό και όπως συμβαίνει με αυτά που είναι στη γη. Ο άνθρωπος θα πρέπει να ζει στη γη, αλλά να πολιτεύεται στον ουρανό. Αυτός είναι ο αληθινός χριστιανός και έχει την ζωή, την πνευματική, την κρυφή, την κεκριμένη στον Θεό. Και λέγει στη συνέχεια ο Μέγας Αντώνιος, καλό είναι εκείνο το οποίο δεν επιδέχεται σύγκριση με τίποτε. Γιατί αληθινά καλός, όπως είπαμε, είναι ο άπειρος Θεός, ο ακατάληπτος, ο περίγραπτος, ο απερινόητος, ο οποίος δεν επιδέχεται καμία σύγκριση. Και το καλό που είναι Θεία ενέργεια, είναι αποτέλεσμα της Θείας Χάριτος και αυτό δεν επιδέχεται καμία σύγκριση με τίποτε από αυτά τα οποία υπάρχουν στη γη, από κάθε τι το υγιεινό, από κάθε τι το υλικό, το πρόσκυρο. Γιατί το αληθινά καλό πηγάζει από τον άπειρο και τον Θεό, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, άπειρος και πανάγαθος και πανικτήρμων και πολυέλεος και ασύγκριτος και δεν έχει καμία σχέση γιατί είναι άκτιστος με οτιδήποτε το κτιστό. Επομένως δεν επιδέχεται και καμία σύγκριση. Ο δε άνθρωπος που έχει νου στοχάζεται το καλύτερο. Ο δε νουν έχων άνθρωπος το κάλλιον επιλέγεται διότι ο Θεός και τα δημιουργήματά Του είναι δυνατόν να νοηθούν από μόνο τον άνθρωπο. Μόνο γάρ ανθρώπο ο Θεός και τα ποίηματα αυτού νοητά εστί. Ο άνθρωπος που έχει νου φωτισμένο από τον Θεό
που έχει νου καλλιεργημένο και καθαρμένο, που έχει νου εκλαμπρισμένο με τη Θεία Χάρη, αυτός επιλέγει το καλύτερο, διαλέγει τον Θεό δηλαδή και πράττει τα έργα του Θεού. Και μπορεί έτσι με αυτό το φωτισμένο νου να πλησιάζει τον Θεό, να βλέπει τον Θεό και να κατανοεί όσο είναι δυνατό στον άνθρωπο τον Θεό και τα δημιουργήματά του. Και μόνο ο άνθρωπος έχει αυτή την ικανότητα, αυτή τη δυνατότητα δωρημένη από τον Θεό. Ο νους εμφανίζεται μέσα στην ψυχή και ο νόμος της φύσεως εμφανίζεται στο σώμα, λέγει πάλι ο Μέγας Αντώνιος. Και ο μένους είναι η θεοποίηση της ψυχής. Ο δε νόμος της φύσεως είναι η διάλυση του σώματος. Ο νους εν τη ψυχή φαίνεται. Και εδώ βέβαια ο Άγιος εννοεί το νου τον εκλαμπρισμένο, τον φωτισμένο από τη Θεία Χάρη. Όταν ο άνθρωπος ζει σωστά, ορθόδοξα, μέσα στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώνεται με τον Θεό και ο νους του εκλαμπρύνεται, φωτίζεται, καθαρίζεται και θεώνεται. Και επομένως ο άνθρωπος που έχει αυτόν τον νου μπορεί να βλέπει τον Θεό και είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος και σώζεται. Γι' αυτό και λέγει ότι ο νους αυτός είναι η θεοποίηση της ψυχής. Όταν ο νους του ανθρώπου θεώνεται, ο όλος άνθρωπος θεώνεται, η ψυχή θεώνεται και ο όλος άνθρωπος σώζεται. Ενώ στο σώμα υπάρχει ο νόμος της φύσεως, ο οποίος τι λέγει, ότι το σώμα διαλύεται. Κάποια στιγμή, χωριζόμενο από την ψυχή, θα διαλυθεί. Και ναι μεν, σε κάθε σώμα υπάρχει φυσικός νόμος, αλλά δεν υπάρχει σε κάθε ψυχή νους. Γι' αυτό και δεν σώζεται κάθε ψυχή. Και πάλι εδώ η λέξη νους, εννοείται ο νους ο εκλαμπρισμένος, με τη Θεία Χάρη, ο νους ο θεωμένος. Αυτόν τον νου εννοεί ο Άγιος, ότι όταν υπάρχει αυτός ο νους, τότε ο άνθρωπος σώζεται, η ψυχή σώζεται. Δεν σώζεται κάθε ψυχή, γιατί δεν έχει κάθε ψυχή το νου το φωτισμένο από τη Θεία Χάρη, το νου ο οποίος χαρίζει στον άνθρωπο τη σύνευση, την κατά Θεόν, τη σοφία, την κατά Θεόν. Όταν ο άνθρωπος δεν πιστεύει, όταν ο άνθρωπος δεν ζει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, όταν δεν καλλιεργεί τις αρετές που μας έχει δώσει εντολή ο Θεός να καλλιεργούμε, τότε παραμένει με το νου αφώτιστο, με το νου γεμάτο πάθη. Τότε ο νους του είναι σαρκικός. Και τότε ο άνθρωπος με τον μη θεωμένο νου, με τον σαρκικό νου, έχει υπερηφάνεια και πέφτει στην ειδωλολατρία. Όπως λέγει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, στην ειδωλολατρία συνήθως εκπίπτουν όλοι εκείνοι που έχουν ως οδηγό στη ζωή τους το σαρκικό φρόνημα, το νου της σαρκός, το σαρκικό νου, το νου τον αφώτιστο από τη Θεία Χάρη, το νου το μη θεωμένο. Αυτό είναι αναμενόμενο, αφού το φρόνημα των αισθήσεων σταθμίζει τους πάντες και τα πάντα με τα δικά της πενιχρά μέσα. Μήπως τάχα, έχοντας ως μέτρο αυτό το φρόνημα, μπορεί να μετρηθεί ο αμέτρητος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος που έχει σαρκικό φρόνημα, που είναι υποταγμένος δηλαδή στις αισθήσεις και στο φρόνημα των αισθήσεων, που αναζητά δηλαδή τις ειδονές των αισθήσεων, τις σαρκικές ειδονές και αναπαύσεις, αυτός δεν μπορεί να προχωρήσει στη γνώση του Θεού, γιατί δεν μπορεί να μετρηθεί ο αμέτρητος με αυτό το φρόνημα του σαρκικού νοός, με το σαρκικό φρόνημα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος που έχει σαρκικό φρόνημα να πλησιάσει τον άπειρο Θεό. Ενώ αυτός ο Θεός είναι εκεί, πλάι του, στο θεανθρώπινο σώμα του, στην Εκκλησία, ο δούλος του σαρκικού φρονήματος, ο άνθρωπος που δεν έχει θεωμένο νου, αλλά νου σαρκικό, ο άνθρωπος αυτός ταλανίζεται και αυτοκτονεί με την ίδια του την πλάνη. «Οικεί φυσιούμενος υπό του νοός της σαρκός αυτού», όπως λέγει στην προσκολασαής επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Μάτια δηλαδή γεμίζει με φυσίωση, με υπερηφάνεια, γιατί ακριβώς έχει νου σαρκικό, νου εμπαθή, νου γεμάτο υπερηφάνεια.
Και αυτός ο νους οδηγεί τον άνθρωπο στην ζωή την ειδωλολατρική, τη ζωή την αποξενωμένη από τον Θεό και τη Θεία Χάρη. Ωστόσο όμως, λέει ο Άγιος Ιωστίνος, κάθε άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει την αλήθεια και να επιτύχει την ανάπτυξή του σε όλες τις αλλοιότητες της αλήθειας, αν με όλο του το είναι, οικοδομηθεί στο θεανθρώπινο σώμα της Εκκλησίας και ενωθεί παντοτινά με την κεφαλή της, τον θεάνθρωπο Χριστό. Και αυτό βέβαια προϋποθέτει το να το θέλει ο άνθρωπος και να ζήσει με μετάνοια. Και έτσι ενώνεται με τον θεάνθρωπο Χριστό την κεφαλή της Εκκλησίας και έτσι μπορεί να σωθεί. Κρατών την κεφαλήν, όπως λέγει πάλι στην προσκολασαής επιστολή ο Απόστολος Παύλος, «εξού παν το σώμα δια των αφών και συνδέσμων, επιχορηγούμενων και συμβιβαζόμενων, αύξη την αύξηση του Θεού». Όταν ο άνθρωπος ενωθεί με την κεφαλή του θεανθρώπινου σώματος, με την κεφαλή της Εκκλησίας των Χριστών, τότε αυξάνει την αύξηση του Χριστού και προχωρεί και φτάνει σαν δρατέλειον εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Με την ίδια ανάπτυξη αυξάνονται, προοδεύουν όλοι εκείνοι που συναποτελούν αυτό το σώμα, δηλαδή τα μέλη της Εκκλησίας, που αναπτύσσονται κάθε ένας κατά το μέτρο του ζήλου του, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Εκείνος που οδηγεί τα μέλη της Εκκλησίας σε αυτή την μυστηριακή και αγία ανάπτυξη είναι η ίδια η κεφαλή της Εκκλησίας, ο Χριστός. Το σημαντικό είναι να παραμείνεις ενωμένος με την κεφαλή, γιατί χωρίς αυτή δεν υπάρχει ζωή, ούτε στο σώμα ως σύνολο, αλλά ούτε και στα μέλη που αποτελούν το σώμα. Ο άνθρωπος που δεν έχει σύνδεσμο με την κεφαλή της Εκκλησίας, με τον Χριστό, αυτός δεν μπορεί να αυξηθεί πνευματικά, δεν μπορεί να φωτιστεί με την Θεία Χάρη και δεν μπορεί να φτάσει στην αληθινή θεογνωσία και στην θέωση και στη σωτηρία. Όταν ενώνεται με τον Χριστό, ο Χριστός είναι αυτός που τον οδηγεί σε αυτή τη μυστηριακή και αγία ανάπτυξη, στην εν Χριστώ ολοκλήρωση και στην σωτηρία. Έτσι ο άνθρωπος αποκτά ζωή. Χωρίς τον Χριστό, χωρίς την σύνδεση με την κεφαλή της Εκκλησίας, τον Χριστό, δεν μπορεί να έχει ζωή. Όσο ενώνεται και παραμένει ενωμένος με τον Χριστό, αυξάνεται πνευματικά ο άνθρωπος. Και κατά τη διάρκεια αυτής της ανάπτυξης, ό,τι υπάρχει στον άνθρωπο, λέει ο Άγιος Ιωστίνος, αύξη την αύξηση του Θεού. Και πρωτίστως αυξάνει ο νους του, φωτίζεται, καθαρίζεται, εκλαμπρύνεται και θεούται. Και έτσι σταδιακά ενώνεται κατά χάρη με το νου του Χριστού. Και έτσι πραγματικά ο χριστιανός έχει αποκτά νου Χριστού, νου δηλαδή θεωμένο, που οδηγεί τον άνθρωπο, εκπληρώνεται έτσι η αναγκαιότητα της σωτηρίας, γιατί όταν ο νους θεούται, ο όλος άνθρωπος θεούται και ο άνθρωπος σώζεται. Μόνο έτσι ο ανθρώπινος νους, δια της ενώσεως με τον Χριστό και δια της αυξήσεως κατά Χριστόν, φτάνει στην παναλήθεια, λέει ο Άγιος Ιωστίνος, την βιώνει ως ουσία του είναι του, επιτυχάνοντας τη θεότητά του και την αιώνια έννοιά του. Αυτό είναι που λέγει και ο Μέγας Αντώνιος, ότι δεν σώζεται κάθε ψυχή, αλλά μόνο αυτή η ψυχή η οποία έχει νου, η ψυχή στην οποία υπάρχει νους φωτισμένος, εκλαμπρισμένος από τη Θεία Χάρη, φωτισμένος και θεωμένος. Αυτόν τον νου ας επιδιώξουμε να έχουμε κι εμείς, με την αδιάλειπτη προσευχή, με τη ζωή της σταυρική. Η Εκκλησία μας προβάλλει αυτές τις μέρες τον σταυρό, δηλαδή την έκρωση των παθών με τον πνευματικό αγώνα και με τη μυστηριακή ζωή. Και έτσι όσο ο άνθρωπος σταυρώνει τα πάθη του, όσο ο άνθρωπος σταυρώνει τη φαντασία του, δηλαδή εξαλείφει κάθε πονηρό λογισμό, κάθε πονηρή φαντασία, κάθε τι που δεν αρέσει στον Θεό, όσο ο άνθρωπος καθαρίζει το νου του, τόσο φωτίζεται, τόσο αποκτά νου Χριστού
και έτσι αποκτά τις προϋποθέσεις για την σωτηρία του. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.